Καλώς ήρθατε στον 984, κύριε Κυριακό. Καλημέρα και σας και στις ακροάτρες και τους ακροατές του 984. Οι μέρες, όπως είπατε, είναι πάρα πολύ λίγες και οι ώρες. Είμαστε στην τελική ευθεία. Τώρα, το πιο σημαντικό πράγμα που αφορά την εκλογική διαδικασία είναι μπροστά μας και είναι η απόφαση των δημοτών, η απόφαση των πολιτών για τις νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Θα σας ρωτήσω και για αυτό. Θέλω να μου πείτε το εξής. Θέλετε να απαντήσετε σε αυτό που μου λέει ο κύριος Γιάννης. Είναι το θέμα μου. Έχω δουλέψει στην αυτοδιοίκηση από μικρός και ως κοινοτικός σύμβουλος του 90 ξεκίνησα και έχω βιώσει όλα τα στάδια της. Η αυτοδιοίκηση πέρασε από τη φάση των 6.000 δήμων και κοινοτήτων χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, με τις θεσμικές παρεμβάσεις που έγιναν, σιγά σιγά αποκτούσε αρμοδιότητες. Το 1989 μάλιστα απέκτησε για πρώτη φορά και θεσμικά κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, δηλαδή συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που έχει ο κάθε δήμος με βάση τον πληθυσμό και την έκταση. Αυτό είναι πρώτη φορά το 89. Πολύ καθυστερημένα. Άλλες χώρες το έχουν κάνει αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε στο να προωθούν ιδέες και προτάσεις που υπήρχαν για την αυτοδιοίκηση από πολιτικά κόμματα, γιατί ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για την Αυτονομία προωθεί τις τοπικές δομές, δήμους, νομαρχίες, περιφέρειες, για να αναλάβουν αρμοδιότητες και πόρους. Και βέβαια υπάρχει η αρχή της εγκύτητας, ότι τις αποφάσεις θα πρέπει να τις λαμβάνει ο φορέας που είναι πιο κοντά στο πρόβλημα, στο δημότη, στον πολίτη. Στην Ελλάδα είχαμε λοιπόν τη μεταρρύθμιση συνέχεια του Καποδίστρια, 1.000 δήμοι με σημαντικές αρμοδιότητες που ανελήφθησαν, και βέβαια με τον Καλλικράτη έχουμε σήμερα 325 περίπου, 32 δήμους, οι οποίοι έχουν από το θεσμικό πλαίσιο πολύ σημαντικές αρμοδιότητες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Καλλικράτης δεν έχει προβλήματα. Παρεπιπτόντως, ήταν και το θέμα του μεταπτυχιακού μου, η τοπική αυτοδιοίκηση και μία από τις εργασίες που αφορά την αξιολόγηση του Καλλικράτη. Ο Καλλικράτης, εάν είχε συνδεθεί και υπήρχε δηλαδή ένα δεύτερο ισχυρότερο θεσμικό πλαίσιο με τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, είχε συνδεθεί η κάθε αρμοδιότητα με την πηγή χρηματοδότησης, θα ήταν, θα έλεγα, το τέλειο. Με μια υποσημείωση. Δυστυχώς, λόγω του μεγέθους, γιατί ο Καλλικράτης είναι, μεγέθυνε πάρα πολύ τους δήμους, έπρεπε να λειτουργήσει εσωτερική δημοτική αποκέντρωση, να ξαναπάρουν δηλαδή ρόλο οι κοινότητες. Ούτε αυτό το καταφέραμε. Αυτό δεν έγινε. Έτσι. Το έχει δυνητικά ο Καλλικράτης, ότι είναι στην ευχέρεια του Δημάρχου να δώσει την πάγια προκαταβολή 2.000 και 4.000 ΕΣΑΗ διαρκώς, που θα είναι στη διάθεση του τοπικού συμβουλίου για να λύνει τα μικρά και τα μεσαία, αν θέλετε, θέματα του χωριού και της κοινότητας. Αυτό λίγοι δήμαρχοι το έκαναν, που δείχνει και μια νοοτροπία των δημάρχων, και εδώ θέλω να σταθώ, μια νοοτροπία των δημάρχων να ζητούν αποκέντρωση μέχρι τον εαυτό τους ή περιφερειάρχης μέχρι τον εαυτό τους, και από εκεί και κάτω να υπάρχει απόλυτα συγκεντρωτικό σύστημα. Και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως τώρα θα πρέπει να γίνω λίγο κακός και να πω ότι η διεκδίκηση από την πλευρά της ΚΕΔΕ, ενώ πέτυχε η ΚΕΔ, και διαχρονικά ΚΕΔ, και ήταν παλιότερα που είχαμε και κοινότητες, πέτυχε μεγάλες θεσμικές μεταβολές με απέτηση και διεκδίκηση από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση. Πέτυχε, υπήρξε και η πολιτική βούληση σε πολλές κυβερνήσεις και έγινε αυτό. Από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει διεκδίκηση. Πρώτα απ' όλα γιατί η ΚΕΔΕ αποτελείται από δημάρχους των μεγάλων πόλεων και νοιάζονται μόνο για, για αυτό που λέει η λέξη, μεγάλες πόλεις. Και δεύτερον, γιατί είχε πέσει στο περιθώριο, είχε περάσει στο περιθώριο αυτό που λέμε διεκδίκηση για θεσμικές μεταβολές, για πόρους, αρμοδιότητες, θεσμοθετημένους. Οι κυβερνήσεις από ένα σημείο και μετά βολεύονταν με το παλιό σύστημα
να έρθει ο Δήμαρχος να μου ζητήσει και έτσι δεν προχώρησε. Χρειάζεται λοιπόν στην πρόταση, θα το κάνω πιο διευρυμένο, στην πρόταση που ακούσει από τον ακροατή, χρειάζεται μια γενναία ανακατανομή αρμοδιοτήτων και περισσότερο πόρων ανάμεσα στην κεντρική εξουσία και στην αυτοδιοίκηση, και χρειάζεται πραγματικά μέσα στο εσωτερικό του κάθε Δήμου να αλλάξει το μοντέλο διακυβέρνησης. Εμείς το έχουμε προμετωπίδα. Νέο δημοτικό συμμετοχικό σύστημα διακυβέρνησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δίνουμε ρόλο στις τοπικές κοινότητες με κανονιστική πράξη, με τοπικό νόμο, όπως σου είπα, για να γίνει κατανοητό. Η κανονιστική πράξη είναι ένας τοπικός νόμος. Θα ισχύει για το Δήμο μας, αν θέλετε θα το κάνουν και άλλοι Δήμοι. Και αν θέλει και το κράτος, μπορεί να το κάνει. Συζητείτε τώρα ένα νομοσχέδιο. Έχει ορισμένα θετικά, αλλά δεν έπιασε. Έχει πολλά αρνητικά. Έχει πολλά αρνητικά, αλλά δεν έπιασε και αυτό το πρόβλημα, που είναι η καρδιά. Η δημοτική αποκέντρωση. Εμείς θα την κάνουμε λοιπόν με κανονιστική πράξη και πολιτικά. Μπορεί σε ορισμένα σημεία να μην μπορείς να παρέμβεις γιατί δεν σε αφήνει ο νόμος και δεν μπορείς και να ανατρέψεις νόμο με κανονιστική πράξη, αλλά όλα τα περιθώρια που αφήνει θα τα εξαντλήσουμε ούτως ώστε να έχουμε απόλυτη αποκέντρωση εσωτερικά στις κοινότητες και πολύ περισσότερο στο σύστημα δημοτικής διακυβέρνησης. Θα επανασυστήσουμε, θα συστήσουμε μάλλον, παλιότερα υπήρχαν, θα συστήσουμε επιτροπές για όλα τα θέματα, θεματικές επιτροπές, θεσμικά, οι οποίες θα διενεργούν τη διαβούλευση και την ηλεκτρονική και την φυσική διαβούλευση με εκπροσώπους φορέων και πολίτες, τη δημότες, ούτως ώστε όταν θα έρθει μια εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι όρημη, να έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη της κοινωνίας. Να μην χρειάζεται δημοψήφισμα δηλαδή εκ των υστέρων, αλλά εκ των προτέρων να παίρνουμε αυτό που μπορεί να σου δώσει ένα δημοψήφισμα. Ένα δημοψήφισμα βέβαια είναι ναι ή όχι, δεν σου λέει. Η διαβούλευση είναι για, δεν μπορεί να το κάνεις δηλαδή για όλα τα θέματα, για σοβαρά όπως υπόθηκε. Αλλά η διαβούλευση είναι το κλειδί. Εάν δεν γίνεται διαβούλευση, οι αποφάσεις είναι αιώλες. Άρα η διαβούλευση για τέσσερις μέρες, όπως έχω πει ηλεκτρονικά, και τέσσερις μέρες με φυσική παρουσία εκπροσώπων φορέων και δημοτών ελεύθερα και ανοιχτά, θα σου δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν θα γίνεις και περισσότερο αποτελεσματικός. Γιατί είναι αναζητούμενο η αποτελεσματικότητα σε πολλές περιπτώσεις και σίγουρα στο Δήμο το δικό μας. Έχουμε λοιπόν ένα καινούριο μοντέλο δημοτικής διακυβέρνησης, το οποίο θα θεσπίσουμε από 1η-1η. Ταυτίζεται η θέση μας με αυτό που αναφέρεται στην συζητή έκθεση του νομοσχεδίου για τον έλεγχο, δηλαδή η ειδική συνεδρίαση όπως την είχαμε προσδιορίσει και εμείς. Δεν έχει σημασία, ο χρόνος στο νομοσχέδιο αναφέρεται κάθε 2 μήνες. Είναι πάρα πολύ καλό μέτρο και είναι ίσως από τα λίγα που θετικά του νομοσχεδίου. Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα είναι η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις αποφάσεις που πρέπει να τις υλοποιήσουν ή που πρέπει να τις λάβουν, αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι σύμβουλοι, πρόεδροι οργανισμών, και απέναντι είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, προσθέτουμε εμείς. Και σε κάθε ειδική συνεδρίαση μέχρι 10 ερωτήσεις για θέματα, για παραλήψεις που έκαναν, για λάθος επιλογές ή για θέματα με τα οποία δεν ασχολήθηκαν. Κάθε 2 μήνες, όχι κάθε τετραετία, γιατί τώρα τι γίνεται. Με δεδομένο και το γεγονός ότι η λογοδοσία στο Δήμο μας δεν έγινε 4 χρόνια, ήρθαμε στο τέλος της τετραετίας να πούμε γιατί δεν το κάνεις αυτό, γιατί δεν το κάνεις το άλλο, γιατί δεν το κάνεις. Το δίνα, δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να λειτουργήσει ο θεσμός για να είναι χρήσιμος και για να σε οδηγήσει στη διόρθωση των λαθών ή στην αντιμετώπιση παραλήψεων. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν θέματα με τα οποία δεν έχεις ασχοληθεί. Θα είναι δηλαδή ένας τοπικός συνοβουλευτικός έλεγχος, αλλά πιστεύω περισσότερη ουσίας, γιατί θα έχουμε να κάνουμε πράγματα που είναι δίπλα μας. Επομένως είναι πολύ καλός ο θεσμός αυτός του ελέγχου των προσώπων που έχουν την εκτελεστική αρμοδιότητα σε μια δημοτική αρχή. Τώρα, από πού βάζεις αρχή, κύριε Κεκαιρόγλου, σε ένα πονεμένο Δήμο,
εφόσον εκλεγείτε, εφόσον έρθει ο Δημότης με το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και σας πει ότι εγώ θέλω εσείς να αναλάβετε την διακυβέρνηση αυτού εδώ του τόπου. Σε ένα πολύ πολύ πονεμένο Δήμο από φυσικές καταστροφές, με πάρα πολλά προβλήματα τα οποία το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εκκρεμούν. Από πού βάζεις, αναρωτιέμαι αρχή. Πρώτα απ' όλα, ήδη σας είπα για το μοντέλο δημοτικής διακυβέρνησης. Αυτό θα είναι μια από τις πρώτες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, νέος κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και Κοινοτικών Συμβουλίων. Οργάνωση. Ναι, πάμε τώρα στο επιχειρησιακό κομμάτι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το πρώτο πράγμα είναι να αποκτήσουμε το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα. Δυστυχώς ο Δήμος μας ήταν ο μοναδικός στην Κρήτη, στο Ηράκλειο σίγουρα, στο νομό Ηρακλείου, που το επιβεβαίωσα από όλους τους Δήμους, κλείν του Δήμου Γόρτνας, ο οποίος ούτως ή άλλως ήταν σε μνημόνιο, άρα υποκαθίσταται η ανάγκη για επιχειρησιακό σχέδιο από μνημόνιο. Ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός που δεν έχει τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει μπούσουλα για το πώς θα προχωρήσει. Δεν έχει οδηγό. Άρα λοιπόν, στα τυφλά, βλέποντας και κάνοντας όποτε υπάρχει φως, και τις περισσότερες φορές μη κάνοντας, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πάμε στο τι κάνουμε εμείς. Άμεση λοιπόν εκπόνηση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος, μέσα στο οποίο θα εντάξουμε όλα τα σοβαρά που έχουν να κάνουν. Πρώτα απ' όλα με την ανασυγκρότηση την Κισκή και τους σεισμοπαθείς. Το δεύτερο με ό,τι έχει να κάνει με έργα που αφορούν την αντιμετώπιση των προβλημάτων του αεροδρομίου και ταυτόχρονα την αξιοποίηση των ευκαιριών του. Και βέβαια μέσα σε αυτό θα μπουν και οι δράσεις που έχουν να κάνουν και τα έργα που έχουν να κάνουν με την ανάπλαση οικισμών, την ανάδειξη ταυτότητάς τους και το σχέδιο που έχουμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε σημεία πόλους έλξης, σημεία προορισμού, γιατί ο Δήμος μας έχει πολλά προβλήματα, είναι σε δύσκολη θέση, αλλά έχει και δυνατότητες και ευκαιρίες. Και ένας από τους άξονες του προγράμματός μας είναι να γίνει, πέρα από όλα τα άλλα, και τουριστικός προορισμός. Έχουμε αρσιότητες, μνημεία, κάθε βήμα είναι και ένας αρχαιολογικός χώρος. Ιδιαίτερα μετά τις αποκαλύψεις που γίνανε και με αφορμή το έργο του αεροδρομίου, έχουμε πραγματικά μια πανσπερμία αρχαιολογικών χώρων όλων των εποχών, από την προμινοϊκή μέχρι την πρόσφατη βυζαντινή περίοδο, την πρόσφατη εκτός από την νεότερη, από την περίοδο της τουρκοκρατίας και της φραγκοκρατίας θα έλεγα, που και στην φραγκοκρατία υπάρχει αρκετός πλούτος από μνημεία, και στην περίοδο της τουρκοκρατίας, ιδιαίτερα εδώ στο Ηράκλειο, την εποχή της Αραβοκρατίας, υπήρξαν διάφορα. Όμως εμείς μιλάμε για την Παιδιάδα, για το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, που πραγματικά αν δεις το χάρτη και όπως τον παρουσίασαν προχτές οι αρχαιολόγοι μετά τις ανασκαφές που έγιναν με αφορμή το αεροδρόμιο και τις παλιότερες που είχαν γίνει με αφορμή τον Αποσελέμη, θα δούμε ότι δεν υπάρχει τετραγωνικό, όχι χιλιόμετρο, πιο μικρή έκταση, εκτάριο, που, εκτάριο, δεν υπάρχει εκτάριο που να μην υπάρχει αρχαιολογικός χώρος. Είναι το κατάλληλο μέγεθος. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα αυτή. Έχουμε όμως και σύγχρονη, έχουμε παράδοση, έχουμε και σύγχρονη δραστηριότητα. Τα αγγειοπλαστεία στο Θραψανό, το έχω πει πολλές φορές, πρέπει να καταστούν όλα επισκέψιμα. Όλα, τουλάχιστον τα μεγαλύτερα. Το Μουσείο Αγγειοπλαστικής Τέχνης, που καρκινοβατεί τα τελευταία χρόνια, παρότι είχε σχεδόν ολοκληρωθεί, δυστυχώς η τελευταία δημοτική αρχή εγκλημάτισε. Και έχουμε τώρα ένα φάντασμα έτσι, γιατί το καταλυστεύσανε, πήραν και τα πρωτοπαράθυρα, όπως ακριβώς σας το λέω. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί, γι' αυτό οι δημότες αποφασίζουν να κλείσει ο κύκλος
της γκρίζας περιόδου, των χαμένων ευκαιριών, όπως έχει χαρακτηριστεί από πολλούς και το έχω υιοθετήσει, θα έλεγα εγώ επιπλέον και της ίσονος προσπάθειας. Δεν κατευλήθη προσπάθεια, δεν δρώσανε τη φανέλα για να πετύχουν πράγματα, και ιδιαίτερα σε ένα πονεμένο δήμο. Το επιχειρησιακό λοιπόν σχέδιο θα περιλαμβάνει όλες τις προτεραιότητες αυτές στην πενταετία και στη συνέχεια θα εξειδικεύεται κάθε χρόνο. Προφανώς τα επίγοντα είναι για τον πρώτο χρόνο, που είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων σεισμόπληκτων και η δρομολόγηση λύσεων στα συσσωρευμένα όλου του Δήμου. Μια λεπτομέρεια που δεν είναι λεπτομέρεια είναι το εξής. Μπορεί σε ορισμένα χωριά να είναι σεισμόπληκτοι οι άνθρωποι, αλλά δεν έχουμε μόνο οικιστική καταστροφή στα σπίτια, στα κτίρια κτλ. Έχουμε και οικονομική και κοινωνική καθίζηση, η οποία αφορά όλο το Δήμο και την ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν το σχέδιο ανασυγκρότησης, πέρα από το οικιστικό, πρέπει να περιλαμβάνει και το οικονομικό και το κοινωνικό κομμάτι. Και το πιο σημαντικό. Με τι προτάσεις όμως θέλω και εδώ είμαστε τώρα. Και το πιο σημαντικό. Με τι στόχους. Τι προτάσεις, τι προτεραιότητες. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν εμείς ένα όραμα, γιατί χωρίς όραμα δεν μπορείς να προχωρήσεις με ραντεβού στα τυφλά. Έχουμε ένα όραμα για μια σύγχρονη συμπολιτεία, μια ανοιχτή πόλη, για να μην γίνουμε κατ' εικόνα και καθομοίωση μέρος του Ηρακλείου ή άλλων πόλεων. Μια ανοιχτή πόλη που θα μπορέσει να υποδεχτεί τη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού που θα υπάρχει. Εμείς υπολογίζουμε ότι το 2030 θα τίνει να διπλασιαστεί ο πληθυσμός, εάν υπάρξουν οι υποδομές για να τον υποδεχτεί. Πρέπει να υπάρξουν οι υποδομές για να τον υποδεχτεί. Θα τον υποδεχτεί σε ένα σημείο, όχι. Σε ένα μέρος, όχι. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει με δύο κουβέντες να διασπαρεί αυτός ο πληθυσμός, είτε στα όρια των υπαρχόντων οικισμών, είτε σε νέες οικιστικές ζώνες που θα γίνουν διάσπαρτες σε 4-5 σημεία που θα επιλεγούν με βάση τα κριτήρια της τέχνης και της επιστήμης για το που είναι κατάλληλη η περιοχή, είτε γεωλογικά είτε κλιματικά, για να έχουμε μια φορά μια ορθολογική οικιστική ανάπτυξη. Πρέπει επιτέλους να το προχωρήσουμε και αυτό. Ελπιδοφόρον εμένα ακούγεται. Το 2030 ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και το διπλάσιο πληθυσμό. Αλλά παράλληλα φαντάζομαι, κύριε Κερούγλου, ότι αυτό το πράγμα θέλει και τη βοήθεια της ίδιας της πολιτείας και σε πόρους για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο. Βέβαια, γιατί θέλουμε διπλάσιες υποδομές. Σχολική στέγη, παραδείγματος χάρη. Ήδη έχουν εξαντληθεί τα όρια. Μα σήμερα ακούμε ότι ούτε καν δίνονται χρήματα έτσι όπως πρέπει να εκμεταλλευτούν για να φύγουν τα καταστραμμένα κτίρια από το σεισμό. Και εμείς μιλάμε για χρήματα τα οποία σε πόρους μπορούν να έρθουν για να γίνει όλο αυτό. Αυτό είναι δικό μας θέμα. Θα τα διαχείριση στη συνέχεια μετά τη χρηματοδότηση είναι θέμα του Δήμου. Και πραγματικά θα πρέπει ο Δήμος να διεκδικήσει όλα όσα δικαιούται ως σεισμόπληκτος, και όλα όσα δικαιούται και θα τα διεκδικήσει, που δεν τα έχει διεκδικήσει μέχρι τώρα. Μόνο μια μίζερη γκρίνια ακούω από πολλούς, αλλά διεκδίκηση δεν είδα, τόσο για όσα δικαιούται λόγω σεισμού, όσο και για όσα δικαιούται λόγω του αεροδρομίου, και τα έχουν υποσχεθεί οι κυβερνήσεις από το 2010 και μετά. Είναι συγκεκριμένο το πλάνο, αυτά θα τα απαιτήσουμε. Όμως δεν είναι δυνατόν, μια και αναφερθήκαμε στα σεισμόπληκτα, εγώ δεν αναφέρθηκα μόνο στα σεισμόπληκτα, θέμε διπλάσιες σχολικές αίθουσες σε ένα διπλάσιο πληθυσμό, διπλάσιους παιδικούς σταθμούς. Βέβαια θέμε και παιδικούς σταθμούς ανθρώπινους για να πάνε ασφαλή τα παιδιά, όχι το χάλι που συμβαίνει τώρα, να έχουμε παιδικούς σταθμούς με ποντίκια και κατσαρίδες το 2023, αν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι αυτό το όραμα για ένα τόπο βιώσιμης ανάπτυξης και ποιότητας κατοικίας, ένα τόπο που θα έχει διπλάσιο πληθυσμό, θέλει τη χρηματοδότηση, θέλει τη στήριξη. Πρώτα απ' όλα είναι το σχέδιο, το χωρικό πάνω στο οποίο θα στηριχτεί αυτή η ανάπτυξη, το οποίο έχει προκηρυχθεί, πλην όμως δεν έχει γίνει διαβούλευση, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Το ετοιμάζουν για μας χωρίς εμάς. Απέτησή μας είναι να γίνει άμεσα διαβούλευση. Εμείς και μετά την 9η Οκτωβρίου θα το απαιτήσουμε, αλλά σίγουρα ως Δημοτική Αρχή, και δεν θα δεχτούμε τελεσμένα, γιατί η χρήση της γης και οι οικιστικές ζώνες,
η επιλογή, το πού θα γίνουν, το πώς θα γίνουν και τα λοιπά, έχει να κάνει με την κατανομή ή διανομή συμφερόντων. Το ετοιμάζουν, το ετοιμάζουν για εμάς χωρίς εμάς, αναφέρεστε πού? Η διαδικασία, τα αρμόδια υπουργεία. Η διαδικασία έχει ανατεθεί μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε συγκεκριμένη μελετητική ομάδα. Έπρεπε να έχει γίνει διαβούλευση τον Ιούνιο. Μας τη μεταθέσανε για το Σεπτέμβριο και τώρα είπαν ότι πάει για παραπέρα. Δεν γνωρίζω πότε. Άρα λοιπόν εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει διαβούλευση. Εντάξει, και δεν θα δεχτούμε την τελεσμένα. Αυτό είναι δεδομένο, γιατί εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια ανθρώπινη πόλη και όχι μια πόλη συμφερόντων που θα εξυπηρετεί. Γιατί έτσι αλλιώς θα κερδίσουν αυτοί. Από την επένδυση στο αεροδρόμιο, εκτός από το φορέα που την κάνει, θα κερδίσουν και οι άλλες επιχειρήσεις. Όμως εμείς θέλουμε να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα, να κερδίσει και η τοπική κοινωνία. Και αυτό δεν θα γίνει όπως εμείς τουλάχιστον το οραματιζόμαστε, αν δεν συμμετέχουμε στη διαβούλευση και αν δεν πούμε τη γνώμη μας ως τοπική κοινωνία για το πώς θέμε αυτή την πόλη που θα διπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια. Μα ούτως ή άλλως τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχουν οι άνθρωποι στην περιοχή. Επανέρχομαι να πω μια κουβέντα έτσι ακριβώς. Αυτό είναι η διαβούλευση για μας κόκκινη γραμμή. Για το χωρικό μιλούσαμε, για την ανασυγκρότηση την οικιστική μιλούσαμε. Θέλετε να κάνετε μια ιδιαίτερη αναφορά στα σχολεία. Μπράβο. Χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχολικής στέγης, ένα πρόγραμμα που θα λαμβάνει υπόψη τους στόχους μας και βέβαια τις εξελίξεις με τη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού. Ήδη θα πρέπει να σας πω το ενδεικτικό. Το νηπιαγωγείο Καστελίου πριν 2 χρόνια είχε περίπου 42 παιδιά και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 65. Μια αύξηση 50% η οποία οφείλεται μόνο στην έλευση εργαζομένων για την κατασκευή του αεροδρομίου που βρήκαν σπίτι και εγκαταστάθηκαν. Γιατί εκατοντάδες άλλοι δεν βρήκαν σπίτι και εγκαταστάθηκαν στο Ηράκλειο. Γιατί είχε έρθει ο σεισμός τόσο του Αρκαλοχωρίου. Δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικία στην περιοχή και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σχολικής στέγης. Κατά προτεραιότητα βεβαίως θα πρέπει να αποκατασταθούν τα 3 σχολεία. Και ποια είναι αυτά? Είναι το πρώτο δημοτικό Αρκαλοχωρίου, το γυμνάσιο και το δημοτικό σχολείο, το παραδοσιακό του Θραψανού. Για αυτά τα 3 σχολεία έχει γίνει η ανάθεση της μελέτης για τον τρόπο αποκατάστασης στο Πολυτεχνείο Κρήτης από το Υπουργείο Πολιτισμού, λόγω του ότι είναι διατηρηταίο. Άρα το Υπουργείο Πολιτισμού έκανε όχι σε σύντομο χρόνο, κάποια στιγμή φέτος τον Φλεβάρι ανατέθηκε αυτό, έκανε ένα βήμα σημαντικό. Δεν αρκεί όμως. Για τα άλλα 2 σχολεία δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα. Ενώ υπάρχουν τα χρήματα και για την ανάθεση των μελετών, ενώ υπάρχουν και υπήρχαν χρήματα και για την κατεδάφιση, ό,τι είναι να κατεδαφιστεί, δεν προχώρησε. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση μιας επιτροπής για τη σχολική στέγη και την αναζήτηση νέου οικοπαίδου για το Δημοτικό Σχολείο. Και αυτό γιατί το Δημοτικό Σχολείο που πρέπει να ανεγερθεί νέο κτίριο δεν μπορεί αυτό να γίνει κοντά στο δεύτερο. Υπάρχει κανονισμός που αφορά τη χωροταξία. Δεν μπορούν να γίνουν μαζί-μαζί όπως είναι δυστυχώς μέχρι τώρα. Και αυτό σημαίνει υποχρεωτικά την ανέβρεση νέου οικοπαίδου. Η επιτροπή αυτή με πρόεδρο τον κύριο Δήμαρχο δεν έχει συνεδριάσει ακόμα. Είναι θλιβερό. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, η οποία αν δεν την ενοχλείς αδιαφορεί και δεν ενδιαφέρεται για τοπικά. Πολλές φορές έχουμε και αδιαφορία και άρνηση και όταν ενδιαφερθείς και διεκδικείς. Όχι να μην ενδιαφερθείς καθόλου. Δεν γίνεται. Πρέπει να σταματήσει αυτός ο κύκλος της αδράνειας. Ξέρετε, έχουμε λοιπόν την ανάγκη για άμεση ανάθεση μελετών και βέβαια την προϋπόθεση της εξεύρεσης οικοπαίδου. Υπάρχουν οικόπεδα μέσα στο παλιό σχέδιο πόλης, έχουν υποδειχθεί κοινόχρηστοι χώροι, έχουν υποδειχθεί χώροι για εκπαίδευση, υπάρχουν
πρέπει να λειτουργήσει η Επιτροπή, να προχωρήσει την επιλογή, να προχωρήσουμε στην ανάθεση μελέτης και στην κατασκευή. Βάζετε ένα χρονοδιάγραμμα, βάζετε μπροστά σας τον μπούσουλα, όπως τον είπατε, ή τον οδηγό, για να πάτε μπροστά μέσα στην επόμενη πενταετία. Στο Δαμάσι, το δημοτικό σχολείο κατασκευάστηκε σε 84 μέρες. 84 μέρες μετά το σεισμό υπήρχε έτοιμο το νέο σχολείο. Μάλιστα. Εμείς γιατί όχι είναι το ζητούμενο. Βέβαια. Το λύκειο και το γυμνάσιο των Ανογείων, που λόγω σεισμού χρηματοδοτήθηκε, ανατέθηκε το Φλεβάρι η μελέτη. Η κατασκευή, η ανακατασκευή. Της Αγίας Βαρβάρας, που για τον ίδιο λόγο χρηματοδοτήθηκε, πριν δύο μήνες με την περιφέρεια σύμβαση για να προχωρήσει. Έγινε και μια συνάντηση στις προάλλες της περιφέρειας με τον πρόεδρο της ΚΤΥΠ. ΚΤΥΠ είναι Εκτηριακές Υποδομές, διάδοχος του ΟΣΚ. Διαβάζω και εγώ την είδηση, λέω, μάλλον προχωρούν τα δικά μας. Και διαβάζω ΓΕΛ και ΠΑΛ ΚΙΣΑΜΟΥ και Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου. Τα σεισμόπιτα πάλι στην άκρια. Λοιπόν, εάν δεν κινηθεί ο Δήμος, που είναι αρμόδιος κατά τον νόμο, είναι η περίπτωση που λέγαμε προηγουμένως, είναι αρμόδιος κατά τον νόμο καθ' ολοκληρίαν. Αλλά πρέπει να διασφαλίσει ή να βάλει σε πρόγραμμα ή να πάρει χρηματοδότηση. Εγώ απέσπασα την δέσμευση του κυρίου Πέτσα μέσα στη Βουλή, όσο ήμουν βουλευτής, ότι ο Δήμος θα έχει στη διάθεσή του όσα χρήματα χρειαστεί για τα σχολεία, εάν προχωρήσει το πρόγραμμα. Αυτό έγινε το Φλεβάρι. Τότε λοιπόν αναφώνησε ο Δήμαρχος. Καλά, εμείς είμαστε αρμόδιοι για τα σχολεία. Δεν το ήξερε ο άνθρωπος. Δεν το ήξερε. Γι' αυτό δεν είχε ασχοληθεί, λέει, δύο χρόνια. Είναι ένα θέμα λοιπόν υπαρκτό, το ότι πρέπει και να έχει και γνώση και θέληση και ενεργητικότητα. Δεν γίνεται με παθητικά πράγματα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πλέον. Κύριε Γεγερόγλου, είπατε πριν από λίγο ότι ξέρετε μέσα σε όλο αυτό το προγραμματισμό σας ότι τα επίγοντα για σας τον πρώτο χρόνο είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν αυτή την ώρα οι σεισμόπληκτοι. Κάνατε μια εκτενή αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τα σχολεία και με τα παιδιά. Καλά κάνετε και δίνετε αυτή την προτεραιότητα για τα παιδιά μας, για τα παιδιά σας. Ρωτάω, οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στους οικίσκους με όλα τα γνωστά προβλήματα, αυτοί μέσα στον πρώτο χρόνο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, να πάνε σε μια στέγη κανονικοί οι άνθρωποι? Το πρώτο πράγμα που θα γίνει θα είναι να διεκδικήσουμε την αλλαγή του συστήματος αδειοδότησης των φακέλων, των ανακατασκευών που χρειάζονται για να φτιαχτούν τα σπίτια. Έχει καταθέσει μια πρόταση στο ΤΕΕ. Έχουμε καταθέσει εμείς μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνάδει με αυτή του ΤΕΕ και είναι πάρα πολύ απλή. Την έχουμε καταθέσει στην κυβέρνηση. Από 9 του μήνα, το λέω συμβολικά, αλλά ναι, πριν αναλάβω θα πάω για να απαιτήσω να προωθηθεί η άλλη διαδικασία, γιατί δεν είναι μόνο σε εμάς. 2.500 φάκελοι, 29 άδειες έχουν βγει. 800 φάκελοι στο Δαμάσι που λέγαμε προηγουμένως στη Θεσσαλία, το σεισμό που είχε γίνει και πιο μπροστά, 23 άδειες. Το φαινόμενο δηλαδή αφορά όχι τα 17 παιδιά που δουλεύουν εδώ στην ΝΤΑΕΦ και προλαβαίνουν, αλλά αφορά το σύστημα. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα ή πρέπει να προσλάβει 300. Που κοντολογεί τι περιλαμβάνει, γιατί ούτω ή άλλω. Η πρότασή μα είναι, αφού δεν μπορούν να προσλάβουν τι 300 ή δεν θένε, για να κάνουν πολλού τομεί να δουλέψουν του φακέλου, θα δημιουργήσουν ένα μητρό στο τεχνικό επιμελητήριο με βάση νομοθετική ρύθμιση που θα έχουν υπογραφεί οι άνθρωποι. Το μητρό λοιπόν αυτό θα μπορεί να είναι 100, 150, 200, 300 όσοι θέμε, θα αμοιφθούν με το τεμάχιο και με τις συμμετοχές στις επιτροπές. Και μέσα σε 6 έως 8 μήνες θα έχει λυθεί το θέμα. Είναι πολύ απλή η πρόταση. Δεν χρειάζεται. Θυμάμαι και το τεχνικό επιμελητήριο να λέει τι είναι αυτό το πράγμα με τις ειδικές επιτροπές που χρειαζόντουσαν και όλα τα υπόλοιπα. Το τεχνικό επιμελητήριο, επειδή το είπαμε, προτείνει ότι για τα πράσινα μέχρι 8.000 πλαφών να μην εμπλέξει καθόλου η διαδικασία, είναι με ευθύνη μηχανικού. Και για τα κίτρινα που δεν έχουν ζημιά στο φέροντα οργανισμό, στο σκελετό, να είναι μέχρι 12.000 η διαδικασία. Εγώ το προτείνω με έναν τρόπο που συνάδει και με την αντίληψη της κυβερνητικής, τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, όλα τα αναθέτει έξω. Δεν κατάλαβα γιατί αυτό δεν θέλει. Λοιπόν, βέβαια, να πούμε ότι το δεύτερο κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. Θα σας πω ότι τα λίμματα στον οικισμό, δεν θέλω να τον υποκαταβλισμό, στον οικισμό σεισμόπληκτων στο Αρχοντικό, τα λίμματα είναι
μέσα στο χώρο. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε ανεκτές συνθήκες διαβίωσης. Ανεκτές, όχι καλές, ανεκτές. Στον μεγάλο οικισμό που είναι στο Αργαλοχώρι έχουμε 40-50 παιδιά. Δεν έχουν παιδική χαρά. Δεν είναι μόνιμος, δεν θέμε να είναι μόνιμοι. Όπως πάει βέβαια η δουλειά, για μόνιμους πάνε. Εμείς δεν θέμε να είναι μόνιμοι. Αλλά όσο είναι, θα πρέπει αυτά τα παιδιά να έχουν μια παιδική χαρά. Έγινε λοιπόν μια δωρεά από την οικογένεια του Αλέξανδρου Νικολαίδη, του Ολυμπιονίκη μας και ευρωβουλευτή όταν πέθαιναν, και μέσω του Συλλόγου Ελπίδα δόθηκαν κάποια χρήματα για τους σεισμόπληκτους. Ο Σύλλογος Ελπίδα αποφάσισε να γίνει παιδική χαρά εκεί και το γνωστοποίησε στο Δήμο και ζήτησε να φτιάξει την υποδομή για να τοποθετηθεί παιδική χαρά. Δυστυχώς ακόμα, και είναι τώρα 8 μήνες αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεύτερο, δεν υπάρχει ένας κοινόχρηστος χώρος να μπορούν να βρεθούν 5-10 άνθρωποι. Πρέπει να πάνε με κίνδυνο της ζωής τους, είτε απέναντι που είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο εκθεσιακό, ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί τώρα το Ηράκλειο Βιάνος, ξέρετε. Έτσι. Ναι, ξέρω. Ναι. Ή να πάνε, εν πάση περιπτώσει, στο Αργαλοχώρι σε καφενείο ή σε μια καντίνα που είναι πολύ παρακάτω. Αν θένε όμως να πιούν ένα καφέ ή να κουβεδιάσουν, να πιούν ένα νερό και να βρεθούν 5. Έχει σπάσει κοινωνικότητα και φταίει το ότι δεν υπάρχει ένας στεγασμένος χώρος στον οποίο να μπορούν να βρεθούν απλά πράγματα. Ακούστηκε πάρα πολύ άσχημα αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι ξέρετε, τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά και μόνο κάνοντας το ρεπορτάζ και όχι επειδή διαβιώ και, ή επειδή βιώνω τα ίδια προβλήματα με τους ανθρώπους, ότι τίνουν, θέλουν η κατάσταση αυτή να παγιωθεί και να είναι μόνιμος ο οικισμός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα μόνιμος. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει να σπρώξουμε όσο το δυνατόν τις διαδικασίες, να αλλάξουν οι διαδικασίες και να στηρίξουμε κι εμείς την ανοικοδόμηση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε στα σπίτια τους, και βέβαια όσο μένουν εκεί συνθήκες να είναι καλές. Συνθήκες να είναι καλές, και θα το κάνουμε. Σας είπα ήδη δύο θέματα, τρία μάλλον, μαζί με τα λύματα στο αρχοντικό. Το θέμα της επικοινωνίας των ανθρώπων, πηγαίνουν με τα πόδια από εκεί πάνω στο Αργαλοχώρι αν θέλουν να ψωνίσουν, είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, είναι. Δηλαδή είναι τα πράγματα, δεν έχουν όλοι αυτοκίνητο, προφανώς. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς. Εμείς θα τους βοηθήσουμε, και επειδή υπάρχουν και πολλές προβοκάτσεις και λέγονται διάφορα, οι άνθρωποι που είναι στους οικίσκους θα στηριχθούν με κάθε τρόπο. Κανείς σεισμόπληκτος δεν μπορεί να είναι στον δρόμο. Θα σας πω όμως ένα άλλο φαινόμενο. Ξέρετε πόσο ποσοστό σεισμόπληκτων είναι στους οικίσκους? Το 1/3 και κάτω. Οι άλλοι είναι είτε σε σπίτια φουλεξενούνται, συγγενικά ή φιλικά, ή έχουν φύγει μακριά. Ή έχουν φύγει μακριά, αν έχουν πάρει και κάποιοι λίγη επιδότηση ενοικίου, λίγη. Και βέβαια υπάρχει με πολλοί κόσμος, κυρία Δουλτζεράκη, που μένει στα κίτρινα σπίτια με μεγάλο ρίσκο για τη ζωή του, γιατί ένας ενδεχόμενος σεισμός, μικρός, δεν είναι μεγάλος, σε ένα σπίτι χτυπημένο του 3,5-4 μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή τους. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο όσοι μένουν στους οικίσκους, είναι και οι άλλοι. Για όλους πρέπει να υπάρχει φροντίδα, και θα το κάνουμε. Το κάνουμε γιατί αυτή είναι η αρμοδιότητα του Δήμου, να στηρίξει τους ανθρώπους που πονάνε, και όχι μόνο λόγω του σεισμού. Πάντα έλεγα ότι δεν υπάρχει θέμα που να μην είναι αρμόδιος ο Δήμος. Λέει όχι, λέει από τον νόμο. Ναι, από τον νόμο μπορεί να μην έχει αρμόδιοτητα, αλλά όλα τα θέματα που μέσα στην αυλή σου, που άπτονται των δημοτών σου, είναι και δικά σου. Άσχετα αν έχει τη νομική δυνατότητα να πάρει την απόφαση ή να διεκδικήσει, να είσαι επισπεύδων. Να προτείνει, να διεκδικήσει, να οργανώσει. Μα πρέπει να έχει λόγο και ρόλο μέσα στο δικό σου το σπίτι. Αλλιώ δεν είναι δικό σου το σπίτι. Ανεξάρτητα. Αν την έχει δηλαδή την αρμοδιότητα η περιφέρεια, δεν θα παρέμβει στην περιφέρεια και θα πει να τη ζητήσει αυτό ή να προτείνει αυτό, να συνεργαστεί με τον περιφερειάρχη, με του αντιπεριφερειάρχη, για να δοθεί λύση. Το ίδιο και αν είναι αρμοδιότητα ενό οργανισμού ή του Υπουργείου, του οποιοδήποτε Υπουργείου. Με αυτή την έννοια λοιπόν λέω ότι ο Δήμος είναι αρμόδιος για τους δημότες του για όλα τα θέματα, για τα πάντα, από την που έχουν σχέση με την ζωή του, τη διαβίωση, την επιχειρηματικότητα, την εργασία, την ζωή των παιδιών. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι, μια και είπαμε τη ζωή των παιδιών,
Υπάρχει ένα εθνικό πρόβλημα που είναι το δημογραφικό. Τεράστιο πρόβλημα. Ακούμε πολλά. Τα στοιχεία στο Δήμο, να σας τα πω λίγο. Της τριετίας, αθρηστικά, 563 γεννήσεις. Να ζήσουν τα παιδιά, να προκόψουν καλή ανατροφή. 1043 θάνατοι στα τρία χρόνια. Έχουμε δηλαδή σχεδόν διπλάσιο αριθμό θανάτων. Αυτή είναι η αποτύπωση του δημογραφικού. Σε μερικά χρόνια μπορεί να μην γίνονται και εκλογές, εάν δεν υπήρξε αυτή η άλλη προοπτική για το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας λόγω αεροδρομίου, λόγω συγκυριών. Εάν συνεχιστεί αυτό, είναι το δράμα, πιστεύω, της Ελλάδας πρώτα απ' όλα, αλλά της Υπαίθρου. Μάλιστα. Της ενδοχώρας. Τι λέμε λοιπόν εμείς. Και παιδιά στην αρχή, όπως αναφέρατε, δημοτικό, που βρίσκονται δίπλα σε Κατσαρίδες και Ποντίκια. Έτσι. Δημοτικό συμβουλευτικό κέντρο για τη μητέρα και το παιδί, την οικογένεια με παιδιά. Κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού. Άρα, ανακαίνιση των παιδικών σταθμών για ασφάλεια και υγεία των παιδιών και ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να καλύψει τις ανάγκες του μέλλοντος. Παιδική βρεφική σταθμή. Φέτος για πρώτη χρονιά μείνανε παιδιά έξω από παιδικού σταθμού. Μα σταθμούς. Όταν βάζετε στόχο και λέτε το 2030 πως εμείς θέλουμε, εφόσον είμαστε δημοτική αρχή, να έχουμε το διπλάσιο πληθυσμό στο Αρκαλοχώρι, σαφέστατα όλα αυτά θέλουν και σχεδίο και θέλουν και υποδομές για να το προχωρήσετε. Λοιπόν, για κάθε παιδί που θα γεννιέται θα υπάρξει πρόνοια. Βέβαια, για κάθε οικογένεια που έχει 2, 3, 4 παιδιά θα υπάρξει αναλογική μείωση των τελών και των φόρων που πληρώνει η οικογένεια. Έκπτωση δηλαδή, μέχρι και στο Δήμο. Μηδενισμού, βεβαίως για το Δήμο. Κοινωνική κατοικία. Θα αξιοποιήσουμε τον νόμο για την κοινωνική κατοικία που έγινε πέρυσι, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες και να διασφαλιστεί φτηνό νίκη για νέα ζευγάρια και οικογένειες με φτωχές οικογένειες με παιδιά. Πώς θα γίνει αυτό? Με τα οικόπεδα που έχει ο Δήμος, τα οποία σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο μπορούν να αξιοποιηθούν σε αυτή τη διαδικασία και ο Δήμος που εμπλέκεται στη σύμβαση και στη ρήτρα ότι το ενίκιο θα είναι μέχρι αυτό το ύψος. Και βέβαια μετά από 20-25 ανάλογα με τη σύμβαση ή και 30 χρόνια τα σπίτια αυτά δεν θα ανήκουν στον κατασκευαστή, θα ανήκουν στο Δήμο. Αυτό είναι ένα θέμα σύμπραξης δημόσιου με ιδιωτικού τομέα. Πάμε τώρα στο βασικό. Γιατί είναι 12 οι θέσεις μας, έχουμε διάφορα, αλλά να σας πάω στο θέμα που λέμε 1000 ευρώ για κάθε νέο παιδί. Φαίνεται σαν να είναι κοινότυπη η ανακοίνωση και η διακήρυξη και η απόφαση μας, γιατί είπε και ο Μητσοτάκης 2000 κάθε παιδί και εμείς λέμε 1000. Προφανώς άλλο ρόλο μπορεί να παίξουν τα 2000 της κυβέρνησης, του κράτους μάλλον κεντρικά, και άλλο ρόλο εμάς. Γι' αυτό τι λέμε, θα τα δικαιούται βέβαια δημότης μας και κάτοικος. Όχι στο Ηράκλειο κάθε, τα 2000 τα παίρνεις όποια αν κάθεσαι. Εμείς το συνδέουμε με την τοπικότητα. Και επιπλέον το συνδέουμε και με την τοπική επιχειρηματικότητα. Λέμε δεν θα πάρεις 1000 ευρώ σε μετρητά, θα πάρεις 10 κοινωνικές επιταγές των 100. 10 κοινωνικές επιταγές των 100. Υπάρχει ο νόμος για την κοινωνική επιταγή το 2014, έχω την τιμή να τον έχω συζητηθεί. Τι λέει λοιπόν? Ότι θα πάρεις αγαθά και υπηρεσίες για το παιδί σου, για την ανατροφή του, από την τοπική αγορά που θα είναι συμβεβλημένη τα τοπικά καταστήματα με το Δήμο για αυτή τη δουλειά. Και αυτό βέβαια το χρησιμοποιήσουμε και για άλλες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν ξαναγυρίζουν τα χρήματα που θα διαθέσουμε που προέρχονται από την τοπική οικονομία. Ανακύκλωση. Ανακύκλωση. Αλλά ωστόσο θα έχουμε βοηθήσει τα νέα ζευγάρια, τις οικογένειες που αποκτούν παιδί. Και βέβαια 100 ευρώ λέμε όταν θα πάει νηπιαγωγείο και 100 ευρώ όταν θα πάει δημοτικό για τα σχολικά είδη κλπ. Αλλά μέσω κοινωνικής επιταγής. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε, σας το είπα για να ξέρετε και για να ξέρουν οι δημότες και όλοι, ότι πάμε στοχευμένα με ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό. Στους σεισμόπεδους ξέχασα να πω ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι να διαγραφούν οριστικά δημοτικά φόροι και τέλη, όπως λέει ο νόμος του 18, τον οποίο δεν τηρεί ο κύριος Φραγκέτης. Δεν τον τηρεί. Θα διαγραφούν μέχρι την αποκατάσταση
Και βέβαια θα σας ρωτούσε κάποιος, ναι, αλλά αν αυτό, αν εκείνο, αν το άλλο, αν διαγράφεται, εάν ναι, δίνεται κλπ. 430.000 λοιπόν. Από πού εσείς βρείτε αυτά τα χρήματα. Με κοινοβουλευτή λοιπόν παρέβασε τον κύριο Πέτσα. Είπα ότι ο Δήμος πρέπει να αναπληρώσει τα χαμένα έσοδα από την εφαρμογή του νόμου και παρακαλώ δεσμευτείτε ότι θα τα δώσετε. Ναι, ζήτησε από το Δήμο λοιπόν πόσα ήταν εκείνη τη χρονιά και έστειλε τα 430.000 είναι ήδη στο ταμείο του Δήμου. Ήδη. Από το Φλεβάρι είναι στο ταμείο του Δήμου. Και τη διαγραφή δεν την έχει κάνει. Ενθυλάκωσε δηλαδή τα λεφτά του Υπουργείου Εσωτερικών που προορίζονται για την αναπλήρωση της διαγραφής και δεν έκανε τη διαγραφή. Τώρα αυτό δεν ήθελα να το πω, αλλά με τζιγκλίσατε και καλά κάνατε με την έννοια που θα βρούμε τα λεφτά με διεκδίκηση και απέτηση από την κυβέρνηση και τα δικαιούται ο Δήμος μας. Και λόγω σεισμού και λόγω αεροδρομίου και λόγω του ότι αυτό που πρέπει να γίνει για τα επόμενα χρόνια αφορά και την κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Μοιραστήκατε όλες αυτές τις σκέψεις και το πρόγραμμά σας για να σας ακούσουν, να σας ακούσουμε όλοι και κυρίως οι δημότες από το Αρκαλοχώρι. Καλά να είστε, καλή δύναμη, καλή επιτυχία και σε εσάς. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.